Συνάντηση με τον Υπουργό είχε στην Αθήνα η Πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Θεσπρωτείας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Μυρτό Λύκα και αντιπροσωπή ακτινοτρόφων προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν λίγους κτηνοτρόφους που εξαιτίας της αστοχίας τους έχασαν επιδοτήσεις. Στη συνάντηση, όπως εξήγησε η κυρία Λύκα μιλώντας στο ITV, δεν τέθηκε το θέμα που αφορά την κατακόρυφη πτώση των τιμών γάλακτος αλλά και την προστασία των προϊόντων POP. Οι κτηνοτρόφοι, όπως εξήγησε η κυρία Λύκα, επιθυμούν να συναντήσουν τον Υπουργό στην έδρα τους, δηλαδή είτε στην Ήπειρο είτε στη Μακεδονία, και εκεί να θέσουν τα ζητήματα του κλάδου που έχουν πια να κάνουν με θέματα επιβίωσης, καθώς όλα ένα και λιγότεροι κτηνοτρόφοι μπορούν να αντέξουν την πτώση των τιμών και να ζητούν να πουλήσουν τα κοπάδια τους. Οι τρεις πανελλαδικές οργανώσεις κτηνοτρόφων που έχουν σχηματίσει Συντονιστική Επιτροπή ζήτησαν συνάντηση και επιμένουν η συνάντηση αυτή να γίνει είτε στην Ήπειρο είτε στη Μακεδονία και όχι στο Υπουργείο. Οι τιμές γάλακτος, να θυμίσουμε ότι έχουν κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά, με τους υπηρώτες παραγωγούς να είναι σε λίγο καλύτερη θέση έναντι παραγωγών άλλων περιοχών. Αρκετές εταιρείες έχουν ανακοινώσει μειωμένες τιμές ή εφαρμόζουν σύστημα αύξησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, με αποτέλεσμα, εάν το γάλα δεν τα διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά, η τιμή του να είναι πολύ μικρότερη. Συζητήσαμε κάποια προβλήματα κτηνοτρόφων μεμονωμένων στη Σκωτία. Συζητήσαμε το πρόβλημα που προέκυψε, γιατί κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν κάνει την απαραίτητη απογραφή εγκοπροβάτων και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επιδοτήσεις. Δεν συζητήσαμε τίποτα για το γάλα, καθώς μένουμε στην δέσμευσή μας ότι κανένας πρόεδρος δεν θα μιλήσει για τις τιμές του γάλα, εκτός αν δεν είναι παρόντες όλοι. Μάλιστα. Επομένως, επιμένετε να μεταβεί ο Υπουργός στις έδρες σας. Είπαμε ότι για να μιλήσουμε για το γάλα, ο Υπουργός θα πρέπει να έρθει είτε στην Ήπειρο είτε στη Μακεδονία και να μιλήσει με όλους μαζί, όχι μεμονωμένα. Ναι. Τι προσδοκάτε από αυτή την... Προσδοκώ ότι θα αποδείξουμε ότι αλλάξαμε και δεν είμαστε παλιοί συνδικαλιστές που κλείνουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Να ρωτήσω όμως τι γίνεται στο μεσοδιάστημα με τις τιμές του γάλακτος. Μέχρι ότου τέλος πάντων έρθει, δεν έρθει ο Υπουργός, φαντάζομαι θα ρωτήθηκε αν θα έρθει, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι αυτό θα λυθεί στις επόμενες ημέρες, ότι θα τα βρούμε με τον Υπουργό και θα έρθει μάλλον στα Γιάννενα. Ναι. Λοιπόν. Ξέρω τι κάνουμε κινήσεις. Τώρα όσο αφορά τις τιμές αυτή τη στιγμή, τα νέα δεν είναι καλά. Μαθαίνω ότι μέσα στα Χριστούγεννα θα αρχίσουν να πέφτουν πάλι πιο χαμηλά οι τιμές. Ναι. Την ίδια ώρα οι συνάδελφοί σας και εσείς με τα κοπάδια, πόσο εύκολο είναι να παραμείνετε στην παραγωγή? Δεν είναι εύκολο να παραμείνουμε στο επάγγελμα. Εμείς φτάσαμε στην Θεσπρωτεία. Αύριο το πρωί έχουμε και γενική συνέλευση με όλους τους κτηνοτρόφους ώστε να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι με